Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο Νομαρχιακός Σύλλογος Εύρου πραγματοποίησε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης που τα περιείχε όλα. Μελωδική μουσική. Ζωηρό χορό. Όμορφα τραγούδια. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα του φως δεν θα φανεί και δεν θα έρθει καράβι. Είναι με κάτι έντονη δείξε μόνο η τρελή κι όλης της γης. Και θεατρικό έργο. Καπνίζετε. Το έκοψα. Πίνετε. Το έκοψα. Καφέ παίρνετε. Τον έκοψα. Καφή κοντά συζυγικά. Αυτά τα έκοψα από μνημονεύτο χρόνο! Στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής ήταν ο διδάκτορας ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχιμανδρίτης κ. Απόστολος Καβαλιώτης, με θέμα «Αποδέχομαι την αναπηρία του παιδιού μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω?». Τα προβλήματα ακόμη περισσότερα συνεχίζονται όταν τελικά θελήσουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εκεί τα αποτελέσματα είναι τραγικά, γιατί η αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική επικράτεια κατέχει μόνο το 0,073% του ελληνικού πληθυσμού. Όμως υπάρχουν εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. Ο πρόεδρος του Σύλλογου ΑΜΕ Εύρου ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που κατέκλυσε πραγματικά το Δημοτικό Θέατρο και αγκάλιασε με θέρμη την εκδήλωση. Είχαμε μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος και από τα λόγια που είπαμε, από την ενημέρωση, από τον πατέρα Απόστολο, αλλά και από εμάς, αυτά που είπαμε για την αναπηρία, από τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης με τα υπέροχα τραγούδια τους και από το θεατρικό σχήμα που παίζουν, που παίξαν όπως είδαμε. Όλα τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία του συλλόγου μας, μέλη του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και πιστεύουμε σε όλες τις εκδηλώσεις μας θα είναι δίπλα μας. Εύχομαι κάθε μέρα να είναι η μέρα ατόμων με αναπηρία. Να μην μας σκέφτεται ο κράτος, η πολιτεία και όλη ο περίγυρος μία φορά το χρόνο μόνο. Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είμαστε άνθρωποι. Είμαστε πολύ πιο γεροί από ότι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Και δεν θέλουν να μας τιμούνται μόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Είμαστε για κάθε μέρα πάντα γεροί, πάντα δυνατοί.